Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρωινή επισκόπηση. Τετάρτη 15 Ιουνίου σήμερα και πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις από την πολιτική και κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Νέο σοβαρό επεισόδιο τουρκικής προκλητικότητας, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ και Έλληνες βουλευτές που συμμετείχαν στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας επιχείρησε να μετατρέψει τη συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ σε βήμα προβολής των παράλογων τουρκικών αιτιάσεων, θέτοντας εκ νέου ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και κατηγορώντας την Ελλάδα για υπόθαλψη τρομοκρατών. Η αντίδραση της ελληνικής αντιπροσωπείας υπήρξε άμεση και ενιαία. Καταπέλτης οι Έλληνες βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία Ισπήλιος Λιβανός και Μανούσος Βολουδάκης, η Θεοδόρα Τζάκρη από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανδρέας Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ επεσήμαναν τις διαρκείς τουρκικές παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις πάνω ακόμη και από κατοικημένα νησιά. Και τότε, οργισμένος για τη δημόσια καταγγελία, ο ΑΚΑΡ επιχείρησε να το παρουσιάσει ως απάντηση σε δίθεν ελληνικές παραβιάσεις. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας συνέχισε στα τουρκικά κατηγορώντας την Ελλάδα ότι δήθεν υποθάλπτει την τρομοκρατία και χαρακτήρισε την εισβολή στην Κύπρο ειρηνευτική επιχείρηση. Όταν το λόγο έλαβε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας διέκοψε τη συνεδρίαση, λέγοντας χαρακτηριστικά «αρκετούς Έλληνες άκουσα» και επικαλούμενος φόρτο εργασίας αποχώρησε. Τώρα, διάλογο με το παράλογο δεν μπορούμε να κάνουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο κρεσέντο προκλήσεων από τον Ερντογάν στην εφόλυση της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση. Ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας και νυφαλιότητας. Επίσης, προανήγγειλε πακέτο νέων παρεμβάσεων για τα καύσιμα, το οποίο θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Να περάσουμε τώρα στην επικαιρότητα του Κοινοβουλίου και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο εξυγχρονισμός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μπορεί να ήταν η καρδιά των περιεχομένων του νομοσχεδίου που εισήχθη χθες στην Ολομέλεια, αλλά το τραπεζικό σύστημα, τα μπόνους των στελεχών και η συνολική οικονομική πολιτική έδωσαν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ας παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό το ρεπορτάζ. Τη στρατηγική σημασία που θα έχει στο τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον εξυγχρονισμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, υπογράμμισε ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας παράλληλα στην έντονη κριτική της αντιπολίτευσης ότι πρόκειται για νομοθέτημα που θίγει το δημόσιο συμφέρον. Εμείς θέλουμε την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και δεν θέλουμε επιστροφή σε λογικές παράλληλων τραπεζικών ιδρυμάτων και συστημάτων. Η διατάξη του νομοσχεδίου αλλά και η συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έδωσε για μία ακόμη φορά το πεδίο για ένα πολιτικό μπραντεφέρ ανάμεσα στον Υπουργό Οικονομικών και τον προκάτοχό του, Ευκλήτη Τσακαλώτο, που χρησιμοποίησε ακόμα και τη θυελλώδη διαμάχη του γνωστού ζευγαριού της Showbiz, Amber Heard και Johnny Depp. Πιο εύκολα θα τα ξαναβρούν οι Amber Heard και ο Johnny Depp παρά εσείς θα μπορέσετε να αποκαταστήσετε τη σχέση σας με το κομμάτι το λαϊκό και το μεσαίων στρωμάτων που τους υποσχεθήκατε τόσο πολύ τον Ιούλιο το 19 και τους έχετε δώσει τόσο λίγο. Πολύ προσοχή και σεμνότητα όταν μιλάμε για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος από την αξιωματική αντιπολίτευση ως προς το τραπεζικό σύστημα. Το παρελθόν είναι κοντά και οι πολίτες δεν ξεχνούν. Ο πολιτικός της χρεοκοπίας που έγινε ο πολιτικός της ακρίβειας μας κουνάει το δάχτυλο με ένα υφάκι που δεν αρμόζει σε ένα υπουργό, γιατί κανένας από την αντιπολίτευση που άκουσα εγώ δεν είχε ούτε σαρκασμό, είχε επιχειρήματα. Εμείς θέλουμε ένα τραπεζικό σύστημα υγιές, βιώσιμο, ισχυρό, που να λειτουργεί με ιδιωτικά και κοινωνικά κριτήρια. Το είπα και στην ομιλία μου. Εσείς θέλετε παράλληλα τραπεζικά συστήματα και βοσκοτόπια. Διαφωνούμε. Επί των περιεχομένων του νομοσχεδίου τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους πολίτες, το ενδιαφέρον της εξαντλείται στο πώς θα δοθούν τα bonus, τα golden points του τραπεζικού συστήματος.
Το μόνο ουσιαστικό μέλημά σας, φάνηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είναι το πώς θα χορηγήσετε νέα μπόνους στα μεγάλο στελέχη του τραπεζικού τομέα. Με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δρομολογεί διαδικασίες για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι οποίες θα έχουν ως κατάληξη να υποστεί ζημιά στο δημόσιο. Αυτό το νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενο στο πλαίσιο του νέου κύκλου ενισχυμένης εποπτείας της μεταμνημονιακής αξιολόγησης που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει κάποιες εκκρεμότητες της ενισχυμένης εποπτείας, όπως αποκαλείται η τέταρτη μνημονιακή εποχή. Πριν τις εκλογές, που μάλλον δεν θα αργήσουν, κρίνοντας από τις συνεχείς παταγώδεις αποτυχίες της οικονομικής της πολιτικής που μας προειδεάζουν για ένα πέμπτο μνημόνιο. Έχουμε την κυβέρνηση να δίνει όχι μόνο ασυλία, το καταδίωκτο στα στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να κάνουν τι? Για να ολοποιήσουν τη μεγαλύτερη ζημία προς το ελληνικό δημόσιο και τους πολίτες. Ανάμεσα στις τροπολογίες που αποτέλεσαν μέρος του νομοσχεδίου και ξεχώρισαν, η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα σε γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εφόσον έχουν την έγκριση του νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν, να μετακινηθούν τους στερινούς μήνες σε πολυσύγχρονους τουριστικούς προορισμούς για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Καθώς και η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εξασφάλιση νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα κέντρα προσχολικής αγωγής, αλλά και την κρατική επιδότηση του πρώτου ενσύμου για νεοπροσλαμβανόμενους νέους 18-29 ετών. Παραμένουμε στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Η τροπολογία για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ ξεκίνησε την αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για σχέδιο εξυγίανσης μιας ζημιογόνου εταιρείας, ενώ η αντιπολίτευση την κατηγόρησε ότι βάζει λουκέτο στην επιχείρηση, οδηγώντας τους εργαζόμενους στο δρόμο. ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζήτησαν μάλιστα ονομαστική ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Για διαρθρωτικά προβλήματα με ευθύνη πολλών κυβερνήσεων που οδήγησαν τη ΛΑΡΚΟ σε δεινή οικονομική θέση, καθιστώντας τη ζημιογόνα, όπως είπε χαρακτηριστικά, έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θαϊκούρας, απαντώντας στα πολιτικά πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με ευνηδιαστική τροπολογία επιχειρεί να βάλει λουκέτο στην εταιρεία, οδηγώντας σε απολύσεις τους εργαζομένους. Η σημερινή κυβέρνηση και ο ομιλητής δεν είχε και δεν έχει καμία βούληση και πρόθεση να κλείσει ΛΑΡΚΟ. Τουναντίον. Να ενδυναμωθεί η ΛΑΡΚΟ και να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες μελλοντικά θέσεις απασχόλησης. Ο κόσμος βλέπει ότι συνεχίζεται την πελατειακή πολιτική που έφερε τη ΛΑΡΚΟ εδώ που την έφερε. Με κομματάρχες σε διάφορες περιοχές που βάζαν τους δικούς τους. Είναι τροπή πολιτική, θεσμική, κοινοβουλευτική. Η τροπολογία που κατατέθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, παραμονές του τριημέρου, όσον αφορά τη ΛΑΡΚΟ. Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε το σχέδιο εξυγίανσης, όπως το χαρακτήρισε, για τη ΛΑΡΚΟ και τόνιζε ότι σε αυτό προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία θα προστατευτούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Αποζημιώσεις για το σύνολο των εργαζομένων, όλων των εργαζομένων και αυτών που εργάζονται και είναι σήμερα συνταξιούχοι. Στη συνέχεια, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να αμείβονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για ένα χρονικό διάστημα. Και δεν φτάνει αυτό, και άλλες πρόνοιες. Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτουν αιτήματα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Εσείς, οι βρώμικοι πολιτικά, θέλετε να καθαρίσετε τους εργαζόμενους που έχουν δώσει τη ζωή τους για το κουφάρι που σταδιακά επιδιώκατε να δημιουργήσετε. Γιατί εσείς είστε που φάγατε, τελικά όμως ούτε από τον οικονομικό εισαγγελέα θα γλιτώσετε. Βλέπουμε αυτό το συμφασμό του Ταμείου Χιδέας Συγκάλυψης, αλλιώς γνωστό ως Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της πώλησης της ΛΑΡΚΟ και διάφορων άλλων πραγμάτων, τα οποία ήταν προδιαγεγραμμένα από το δεύτερο μνημόνιο και έρχονται τώρα και κουμπώνουν. Η ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να μην παράγει η ΛΑΡΚΟ σύμφωνα με τις δυνατότητές της έχει οδηγήσει αφενός σε απαξίωσή της και αφετέρου σε απώλεια εισόδων από την χαμένη παραγωγή των δύο τελευταίων ετών. Αυτό που γίνεται με τη ΛΑΡΚΟ είναι εγκληματικό. Το έχουμε ζητήσει άλλωστε και από τις επιτροπές
και πάρα πολλές φορές. Συνεχίζεται με έναν απαράδεκτο τρόπο η αποβιομηχανοποίηση της χώρας. Τι να πω, η απονεύρωση της χώρας. Να περάσουμε τώρα στις εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου επεξεργάστηκε νομοσχέδιο κύρωσης συμφωνίας της Ελλάδας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς, αναφέρθηκε αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, απαντώντας παράλληλα και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς κατά την πανδημία. Η απειλή για τη δημόσια υγεία είναι κυρίως η νοοτροπία και ο λαϊκισμός. Αυτό είναι μια σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να κάνουμε ένα κεντρικό σχεδιασμό, που είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Και τα αποτελέσματα θα τα δείτε γρήγορα και θα είναι καλύτερες οι ποιότητες, η παροχή υπηρεσιών υγείας, πιο ποιοτική για όλους μας. Τα πράγματα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι τρεις στόχοι. Ο σεβασμός στον άρρωστο. Η δυνατότητα να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα και ακόμη καλύτερα να προλάβουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, και αυτό το νόημα έχει ο προσωπικός γιατρός, και βάλαμε ειδικότητες στους προσωπικούς γιατρούς, ενώ σε όλη την Ευρώπη είναι μόνο γενικοί γιατροί ή κατά βάση γενικοί γιατροί, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλούς γενικούς ειδικούς γιατρούς και γιατί πάρα πολλοί από τους Έλληνες παρακολουθούνται χρόνια από κάποιον γιατρό που είναι ο δικός τους. Η πανδημία αντιμετωπίστηκε εξαιρετικά καλά στη χώρα μας και όλοι οι άρρωστοι είχαν τη δυνατότητα να βρουν γιατρό. Να σας πω ότι σε όλο το διάστημα της πανδημίας και τώρα ακόμη έχω αρρώστους από το εξωτερικό, από το Βέλγιο, από την Αμερική, από την Αγγλία, που δεν βρίσκανε γιατρό στη χώρα τους και παίρνανε σε εμάς. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες διαδικασίες και κάποια στάνταρ που πρέπει να βάλουμε στην ιατρική, και εδώ θα μας βοηθήσει το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως μας βοηθάει και ο ΔΠΗ. Και αυτά πρέπει να τα κάνουμε συνεργατικά όλοι μαζί, γιατί ξέρουμε την ελληνική πραγματικότητα και γιατί όλοι θέλουμε να τη βοηθήσουμε. Υπέρ της συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση υπογραφείου στο Γραφείο Αθήνας για την ποιότητα περίθαλψης και την ασφάλεια στην υγεία, τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής. Τα κόμματα που καταψήφισαν, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση που διατύπωσε επιφυλάξεις, έκαναν λόγο για σύμβαση που περιγράφει μονομερώς τις υποχρεώσεις της χώρας μας, με στόχευση να προωθηθούν οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το Γραφείο ΠΟΗ Ευρώπη στοχεύει να ενδυναμώσει την ηγεσία των υγειονομικών αρχών στην περιφέρεια, σύμφωνα με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμφωνία λοιπόν με το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του ΠΟΗ είναι αναφεσβήτητα θετική. Όμως το ζήτημα ποιότητα περίθαλψης και ασφάλεια των ασθενών σε όλα τα στάδια μέχρι την υγιή γέρανση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα για την κυβερνητική πολιτική στην Ελλάδα. Συμφωνούμε λοιπόν επί της αρχής, αλλά με την επισήμανση ότι οι λειτουργικές προϋποθέσεις για να έχουμε όντως ποιοτικές υπηρεσίες στη χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης δεν υπάρχουν, επιδεινώνεται η κατάσταση. Απότατος στόχος είναι η επίτευξη υγειονομικής κάλυψης όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, εστιάζοντας στην ποιότητα της περίθαλψης και στην ασφάλεια των ασθενών σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας. Το περιεχόμενο και ο προσανατολισμός δράσης του γραφείου του ΠΟΗ αφορά όχι μόνο στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως αναφέρεται, αλλά επεκτείνεται συνολικά στον τομέα της υγείας και κυρίως της δημόσιας υγείας. Και επίσης αναγνωρίζει την πνευματική ιδιοκτησία και επιπλέον προβλέπει την αξιοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης μέσω του γραφείου του ΠΟΕ. Πρόκειται για μια πανάκριβη σύμβαση που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Το κόστος όλων των ανωτέρων δαπανών θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και άρα την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Και εμπορίου, κατά την επεξεργασία των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορούν σε κυρώσεις συμφωνιών μεταξύ της χώρας μας και της Δημοκρατίας της Κορέας καθώς και των Σεϊχελών για αεροπορικές μεταφορές και υπηρεσίες. Επιδιώκουμε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες οι οποίες διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στην ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης. Συμφωνίες οι οποίες ωθούν τα κράτη σε παραγωγικές συνέργειες, αναβαθμίζουν την Ελλάδα ως τουριστικό και επενδυτικό προορισμό. Θέλετε να μιλήσουμε για την αρχή πολιτικής αδράνειας? Θέλετε να μιλήσουμε για την αρχή πολιτικής αναποτελεσματικότητας? Θέλετε να μιλήσουμε για την αρχή πολιτικής ανικανότητας? Είναι τα τρία πρώτα συνθετικά γράμματα της αρχής πολιτικής αεροπορίας που θεσμοθετήσατε, έτσι ώστε τα μεγάλα και μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας να μην μπορούν να λειτουργήσουν αρχές Ιουνίου, αναμένοντας ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα.
Οφείλω όμως να σταθώ στις γενικότερες παρατηρήσεις που αφορούν στην καθυστέρηση στην κύρωση αυτών των συμβάσεων. 5 χρόνια για την τροποποίηση της σύμβασης με την Κορέα, 4 χρόνια για τη σύμβαση με τις Σεϊχέλες. Επίσης, δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτά τα νομοσχέδια, οικονομικά στοιχεία, έκθεση γενικού λογιστηρίου του κράτους, ούτε σε ειδική έκθεση, για να δούμε το κόστος. Εξυπηρετούν βεβαίως καταρχάς τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών και στη συνέχεια και τα συμφέροντα και άλλων και των υπόλοιπων μερίδων του ελληνικού κεφαλαίου, του εμπορικού για παράδειγμα. Και το ελληνικό κράτος με αυτές τις συμφωνίες, με τέτοιου είδους συμφωνίες, αναλαμβάνει και την προετοιμασία αλλά και το άνοιγμα των επιχειρηματικών πεδίων στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο εμπόριο, εν προκειμένου στις αερομεταφορές. Θα επαναλάβουμε πάντως τις γενικές παρατηρήσεις που έχουμε αναφέρει σε ανάλογες συμβάσεις, όπως για την αοριστία των εξυπηρετούμενων προορισμών στις δύο χώρες, για τις εύλογες χρεώσεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό και για την ασφάλεια των πτήσεων. Επίσης, το ότι δεν παρέχονται δαπάνες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχουν όλες απώλεια φόρων ως αποτέλεσμα της παροχής φορολογικών απαλλαγών. Λαμβάνουν χώρα αυτές σε μια περίοδο που έχει αποσαρθρωθεί πλήρως η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, έχει μετατραπεί σε μια ακόμα δήθεν ανεξάρτητη αρχή, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία ως κύριο μέλημα έχει το outsourcing, την de facto, δηλαδή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, το λόγο έλαβε ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τη ρύθμιση που αφορά στη βιομηχανία Λάρκο. Όντως είναι μια δύσκολη μέρα η ιστορία με τη Λάρκο. Δεν συμφωνώ ότι είναι ταφόπλακα αυτό το οποίο γίνεται. Σε αυτό που θα συμφωνήσω είναι ότι διαχρονικά η διαχείριση, η πολιτική διαχείριση διαχρονικά για τη Λάρκο ήταν ίσως η χειρότερη. Θεωρώ ότι είναι συμφωνίες οι οποίες συμβάλλουν οικονομικά στην ανάπτυξη της χώρας. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι οι καθυστερήσεις που υπάρχουν είναι ανεπίτρεπτες. Η εμπλοκή που υπάρχει είναι η αιτία των καθυστερήσεών τους. Η προσωπογραφία του εκλειπώντος πρώην Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Σιούφα, κοσμεί πλέον το εντευκτήριο των βουλευτών. Το χώρο όπου δεσπόζουν τα πορτρέτα όλων των εκλειπώντων τέων της Προέδρων του Κοινοβουλίου από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Η προσωπογραφία του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα τοποθετήθηκε στο εντευκτήριο της Βουλής, ένα χώρο που φιλοξενεί όλα τα πορτρέτα των εκλειπώντων Προέδρων του Κοινοβουλίου από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Σε κλίμα συγκίνησης, στην προσωπικότητα του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο αείμνηστος Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Γεωργίου Σιούφας διήνυσε αυτόν τον απαραίτητο χρόνο, οικοδόμησε τη φήμη του, το κύρος του, το γόητρό του, το αποτύπωμά του στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας και σήμερα ο Δημήτρης Σιούφας μπροστά μας μοιάζει με το πορτρέτο του. Μοιάζει με αυτή την εικόνα ενός ανθρώπου στιβαρού αλλά συνάμα τρυφερού, ενός ανθρώπου ο οποίος ξεκινώντας, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα, από το στολίδι των αγράφων, από τη Γράλιστα, από τον Ελληνόπυργο, έφτασε στα ανώτατα αξιώματα της πολιτείας, αφήνοντας πίσω του ένα περίφημο παράδειγμα πολιτικής πρακτικής και σταδιοδρομίας. Αυτοδημιούργητος, εργατικός, μαχητικός, αποτελεσματικός, άφησε, επαναλαμβάνω, πίσω του όλα εκείνα τα στοιχεία που ένας νέος, ο οποίος θέλει να μπει στην πολιτική, πρέπει να τα έχει. Ο κύριος Στασούλας μίλησε για τις αλλαγές που επέφερε ο Δημήτρης Σιούφας ως πρόεδρος της Βουλής στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αλλά και στον σεβασμό που έδειχνε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Η συνεργασία του με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο άφησε ένα συναρπαστικό αποτύπωμα, ανάδειξε όλα εκείνα τα στοιχεία του
καλλιτεχνικού πλούτου και του διακόσμου της Βουλής, ενίσχυσε το ρόλο του βουλευτή και των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλάζοντας γενναία τον κανονισμό της Βουλής, και ήταν εκείνος ο οποίος, συνεχίζοντας όπως πάντα έλεγε, γιατί θεωρούσε την πολιτική σκυταλοδρομία, τη δουλειά που είχαν κάνει ο Απόστολος Κακλαμάνης και η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, συνεχίζοντας αυτό το έργο, είναι εκείνος που έδωσε μεγάλη όθηση στη λεγόμενη κοινοβουλευτική διπλωματία. Είπε σε μια ομιλία του ότι χρωστάει πολλά στο λαό της Καρδίτσας, που τον εμπιστεύθηκε επί σειρά ετών, και στην παράταξή του, η οποία τον ανέδειξε. Είχε λοιπόν και ένα άλλο σπάνιο χαρακτηριστικό. Δεν ήταν αγνώμων. Απεναντίας ήταν ευγνώμων και ήξερε ότι αν νίκησε τη μοίρα του με την θαυμάσια σταδιοδρομία του την πολιτική, την νίκησε γιατί υπήρχε ένας λαός ο οποίος τον στήριζε και υπήρχε ένας πολιτικός χώρος ο οποίος αναγνώρισε τα προσόντα του. Η Βουλή σήμερα, με τα αποκαλυπτήρια της προσωπογραφίας του Δημήτρη Σιούφα, μιας, επιτρέψτε μου να πω, πολύ πετυχημένης προσωπογραφίας που αποδίδει και το χαρακτήρα του και το πείσμα του και την καλοσύνη του και όλες εκείνες τις αρετές του, η Βουλή σήμερα τιμά έναν πολιτικό που είναι υπόδειγμα για κάθε νέο που θέλει να ακολουθήσει την πολιτική. Το λόγο πήρε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, που αναφέρθηκε στην συνεχή και δυναμική παρουσία του Δημήτρη Σιούφα στο Κοινοβούλιο. Είμαστε εδώ μπροστά στο πορτρέτο του Δημήτρη Σιούφα. Είναι παρόν εδώ μαζί μας, αλλά κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι από αυτό το χώρο έλειψε ποτέ ο Δημήτρης Σιούφας. Απλώς πιστοποιείται η παρουσία του για να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη του. Από τη φύση του, από την πορεία του, ο Δημήτρης Σιούφας πλανιέται σε αυτό το χώρο όπως πλανιούνται όλες εκείνες οι μορφές, όλες από τις οποίες είναι εδώ γύρω, άλλες λείπουν. Εκείνες που σκέφτηκαν και είδαν το Κοινοβούλιο ως πραγματικό ναό της δημοκρατίας. Στην προσφορά του Δημήτρη Σιούφα στο ασφαλιστικό σύστημα όταν ήταν Υπουργός Υγείας Πρόνοιας, αναφέρθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Αν υπήρξε συνέχεια στο ασφαλιστικό μας σύστημα, πέραν εκείνης προπολών ετών προσπάθειας να αφαιρεθούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου με 1% και όταν ο πληθωρισμός έτρεχε με 20-25% εξανεμίζονταν. Ο Σιούφας, στον νόμο που αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος, έθεσε τις βάσεις ώστε να μην καταραίει το ένα μετά το άλλο ταμείο. Εκ μέρους της οικογένειας, ο γιος του εκλειπώντος, Γιώργος Σιούφας, ευχαρίστησε το Κοινοβούλιο, επισημένοντας ότι ο πατέρας του πίστευε στην αξία της συνένεσης και του διαλόγου. Όπως έλεγε ο πατέρας μου, οι εορτασμοί των επιτυχιών μας γεμίζουν χαρά. Όμως είναι η ανάλυση και η κατανόηση των λαθών και των αποτυχιών που μας δίνουν σοφία. Κυρίες και κύριοι, η πολιτική πορεία και συμβολή των δημοσίων ανθρώπων είναι αρμοδιότητα της ιστορίας. Σήμερα θα ήρθα να πω λίγα λόγια για το πολιτικό πνεύμα του πατέρα μου. Για πράγματα που αντιλήφθηκα και κατανόησα στο βάθος του χρόνου. Η πολιτική παρουσία και δράση του έδινε μεγάλη χαρά. Όμως το ότι του περιόριζε το χρόνο που ήθελε να αφιερώσει στην οικογένεια τον στεναχωρούσε. Πίστευε σε σταθερές αρχές αλλά και στην αξία της συνένεσης. Πίστευε ότι η αξία της συνένεσης βρίσκεται στη διαδικασία της. Οι σχεδιασμοί συμπληρώνονται και βελτιώνονται με τη συμβολή ανθρώπων που έχουν άλλες ιδέες και θεωρήσεις. Οι αποφάσεις εκτελούνται πληρέστερα και καλύτερα όταν κατά το δυνατόν περισσότεροι τις κατανοούν και συμφωνούν έστω και μερικώς με αυτές. Πίστευε ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο ο τρόπος που εκλέγονται οι αντιπρόσωποι του λαού. Είναι κυρίως ο τρόπος που εργάζονται και συνεργάζονται.
Το πορτρέτο του Δημήτρη Σιούφα που τοποθετήθηκε δίπλα από αυτό του Αθανασίου Τσαλδάρη φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Κερεστετζής. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, η πρώην πρόεδρη της Βουλής Νίκος Βούτσης Απόστολος Κακλαμάνης, Βύρον Πολύδωρας και Άννα Ψαρουδαμπενάκη, αντιπρόεδροι της Βουλής, βουλευτές Καρδίτσας, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο θέμα μας για σήμερα. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους συναντήθηκε με τετραμελή αντιπροσωπεία βουλευτών του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική σε Ελλάδα και Γερμανία, με τις δύο αντιπροσωπείες να αναφέρονται στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες σε μια συγκυρία σημαδεμένη από την πανδημία, την κλιματική αλλαγή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Οι λαοί μας, πιστεύω ότι αυτό είναι κοινό συνέστημα στην Ελλάδα και αλλού, περιμένουν από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει στον πόλεμο όπως αντέδρασε στην πανδημική κρίση, όπως αντέδρασε στη χρηματοοικονομική κρίση, κάνοντας δηλαδή ένα μεγάλο άλμα μπροστά στην οικοδόμηση μιας πιο ισχυρής, πιο ενωμένης Ευρώπης, ικανής να αντιμετωπίζει τα κοινά θέματα με έναν συμφωνημένο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι κάνατε τεράστια βήματα την πλευρά σας για να μπορέσετε να αποπληρώσετε και προκαταβολικά την τελευταία δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτό είναι ένα σημαντικό, είναι ένα θέμα ανάκτησης δηλαδή της κυριαρχίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας, η πολιτική των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ανεργίας, το ζήτημα των ορυκτών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τέλος η αντιμετώπιση του πληθωρισμού, της ακρίβειας και της ανεργίας. Ένας από τους βασικότερους λοιπόν στόχους μας πρέπει να είναι και η καταπολέμηση της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, της ανεργίας, της υποβάθμισης εργασίας και η συνολική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Πρέπει να ενισχύσουμε και να διεκδικήσουμε τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της ενοποίησης σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά και οικονομικά. Ένα πρώτο σημαντικό ζήτημα είναι η μετατροπή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε Σύμφωνο Σύγκλησης, ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης που δεν θα περιλαμβάνει δρακόντιους δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά κριτήρια και στόχους για την ενίσχυση της απασχόλησης, την περιφερειακή σύγκληση, τη σύγκληση προς τα πάνω όλων των συναφών κοινωνικών ενδεικτών, την κλιματική ουδετερότητα και την συστηματική προώθηση της πράσινης συμφωνίας σε κοινωνίες ασφαλείς και ανθεκτικές. Συναντήσεις σαν τις δικές μας μπορεί να είναι θυμοτυπικού χαρακτήρα, αλλά στην πράξη μέσα από αυτή την ανταλλαγή απόψεων προχωράει έστω και με μικρά βήματα ο διάλογος για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η κοινή στέγη μας. Είναι κοινή στέγη, αλλά ακόμα δεν είναι το κοινό μας σπίτι. Η ενεργειακή αυτονομία της Υπήρου. Η κοινή στάση απέναντι σε επιθετικούς εξωτερικούς γεωπολιτικούς αντιπάλους. Η ταχεία ορίμανση και ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη. Η κοινή πολιτική για τη δημογραφική συρρήκνωση της Ευρώπης. Η συγχρονισμένη περιφερειακή ανάπτυξη και οι συντονισμένες δράσεις για την κλιματική κρίση που εκδηλώνεται με διαφορετικά φαινόμενα σε όλη την Ήπειρο και που τονίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί λόγω της γεωπολιτικής συγκυρίας, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει η Ευρώπη στο μέλλον. Σίγουρα η έκτοξη των καυσίμων, των ορυκτών αν θέλετε καυσίμων, δεν είναι κάτι το οποίο στο παρελθόν θα επικροτούσα και σίγουρα δεν ήταν ένα εύκολο μέτρο. Το θέμα της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό και ξέρουμε ότι με την επίθεση της Ρωσίας και την εισβολή στην Ουκρανία έχουν αναδειχθεί κάποιες πτυχές που ενέχονται ακριβώς το ζήτημα αυτό της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.
Μας έχει εντυπωσιάσει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσατε όλες τις κρίσεις τις οποίες βιώσατε και είναι βέβαιο ότι υπήρχαν πολλές επιπτώσεις στον ελληνικό λαό και είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον να δούμε όλοι μαζί την ευθύνη που έχουμε σε σχέση με το κοινό μας ευρωπαϊκό νόμισμα. Η Ελλάδα έχει πληρώσει τόσο ακριβά την αστάθεια τη δημοσιονομική που δεν πρόκειται να ξαναβάλουμε σε κίνδυνο την σταθερότητα. Όλες οι κινήσεις που γίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών τελούν υπό την συζήτηση και τη συμφωνία με, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρόλο ότι η Ελλάδα τελειώνει πλέον την περίοδο της επιτήρησης των μνημονίων θα λέγαμε τον Αύγουστο που έρχεται θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλοί μαθητές της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στην επικεφαλής της γερμανικής αντιπροσωπείας, κυρία Χάγκεντορν, προσφέρθηκε ως δώρο εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου ένα αντίγραφο σε πλέξιγκλας έργου τέχνης από τη Συλλογή της Βουλής. Στο σημερινό έργο της Βουλής τώρα, στην Ολομέλεια, εισέρχεται προς συζήτηση και κύρωση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για τη συμφωνία της χώρας μας με τη Βουλγαρία για τη ρύθμιση της σιδηροδρομικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, καθώς και το πρωτόκολλο για διεθνή πολιτική αεροπορία. Επιφύλαξη επί των συμφωνιών εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία επικέντρωσαν την κριτική τους κυρίως στη συμφωνία για τη σιδηροδρομική διασυνοριακή κυκλοφορία. Τώρα λοιπόν παραδίδουμε σκυτάλη στη Βουλή. Στις 9 έχουμε την συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, ενώ στις 12 την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Από εμάς να έχετε όλοι μια πολύ πολύ καλή μέρα. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο στις 9.